Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτήμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοπία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών Οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλής αισθητικής απόλυτη προστασία σε πολυεστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός, γιατί τα μάτια μας είναι ανεκτίμητα, όπως και το διάβασμα. Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνο είχε πει πω ο συγγραφέα είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Α ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφή εκτό βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας, στο τραπέζι των podcast σήμερα είναι μια εκλεκτή καλεσμένη. Και λέω εκλεκτή γιατί πέρα από το τι έχει κάνει και πέρα από τη δυναμική φωνή της τα πράγματα έχει έρθει για αυτό το podcast από το Λονδίνο και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι η Σάμ Άλμπατρος εδώ. Σάμ καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Με αφορμή το βιβλίο σου Ελαττωματικό αγόρι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία και μάλιστα βρίσκεται και στην τέταρτη χιλιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Mm -hmm, mm -hmm. Ναι, ναι, έτσι γράφει. <χει> Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ουφ, πάρα πολύ αγχωμένη από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι το γεγονό. Ότι πήγε καλά, δεν μείωσε το άγχο. σα ίσα, μάλλον το αύξησε γιατί αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να προσπαθήσω κατά κάποιο τρόπο να να ανταπεξέλθει ίσω στην εικόνα μια λογοτεχνική φωνή. Πολύ από ωραία το, το... Θέσετε, ναι. <laughs> πέρα από όλα αυτά που λέει το βιβλίο, το οποίο χαρακτηρίζεται μυθιστόρημα, είναι. Είναι μυθιστόρημα με την έννοια του ότι έχει γραφτεί ω μυθιστόρημα, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα φυσικά, αλλά με την έννοια. Τη μυθοπλασία, δηλαδή αυτά τα, τα πραγματικά γεγονότα διαφοροποιήθηκαν ώστε να ταιριάξουν σε αυτό το κλίμα τη λογοτεχνία. Και βλέπω το συγκεκριμένο βιβλίο σαν, σαν μία μορφή drag. Το έχω και δίπλα μου, και βλέπω το παιδάκι που είμαι. Εγώ το παιδάκι που είναι σχεδόν μία drag queen, έτσι όπω είναι με την περούκα που το έχουν βάλει. Εδώ είναι η μαμά σου, mm -hmm. στο εξώφυλλο. Ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. Και σκέφτομαι ότι κάπως έτσι ήταν και η λογοτεχνία, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βιβλίο το στολίζεις, το στολίζεις, το στολίζεις έτσι που από ένα σημείο και μετά δεν είναι πλέον το πραγματικό γεγονός αλλά κάτι μεταποιημένο. Συνεπώς μου φαίνεται ότι όταν με ρωτάνε αν είναι αληθινό το βιβλίο είναι σαν να ρωτάνε μια drag queen αν το πρόσωπό της είναι το πραγματικό της πρόσωπο και η απάντηση είναι και ναι και όχι. <laughs> και πολύ σωστά πέρα από την ιστορία του βιβλίου την οποία θα συζητήσουμε εγώ πραγματικά το απόλαυσα το απόλαυσα γιατί κυλάει σαν γάργαρο νεράκι γέλασα γέλασα σε αρκετά σημεία και φυσικά πέρα από τις προσωπικές ιστορίες του καθένα μας όλοι έχουμε ζήσει ειδικά στην επαρχία <σκυρίζει> κάποιες σκηνέ που λίγο πολύ μοιάζουν πώς πήρε λοιπόν την απόφαση και γιατί να γράψει αυτό το βιβλίο. Συνήθω λένε ότι οι συγγραφεί που γράφουν το πρώτο του βιβλίο πρέπει να γράψουν για αυτά που ξέρουν. Και εγώ φεύγοντα στο Λονδίνο και βλέποντα τι αντιθέσει μου από ένα παιδί τη επαρχία με άλλα παιδιά τα οποία έρχονται ένα πολύ διαφορετικό background από πολύ πλούσιε οικογένειε, από πάρα πολύ καλά σχολεία, συνειδητοποίησα τη θέση μου που δεν την είχα καταλάβει πιο πριν σε τέτοιο βαθμό. Και προέκυψε από εκεί η αναγνώριση τη ταυτότητά μου και προέκυψε και το τι θα μπορούσε να συνεισφέρω, σαν πρώτο βιβλίο τουλάχιστον, στη λογοτεχνία. Και ήταν αυτό ακριβώ το βίωμα τη επαρχία, το οποίο δεν συζητιέται πάρα πολύ, γιατί για κάποιο λόγο η επαρχία δεν μα αφορά και τόσο. Πάντα μιλάμε για τι μεγάλε πόλει. Και αν μιλάμε πλέον για την επαρχία, είναι μια αλλαγή η οποία είναι σχετικά πρόσφατη mm -hmm. που συμβαίνει και αρχίζουμε και συζητάμε αυτά τα περιστατικά. Συνεπώ, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση είχε να κάνει με αυτό που λένε ότι οι συγγραφεί πρέπει να γράφουν τουλάχιστον ναι, το πρώτο βιβλίο αυτό που ξέρουν. Ναι. Τι ξέρει λοιπόν η Σάμα Άλμπατρος. Ξέρει πως είναι να είσαι ένα παιδάκι στην επαρχία, ξέρει πως είναι να είσαι ένα παιδάκι το οποίο είναι αρκετά queer όπως είναι όλα τα παιδιά που ξεκινάνε και κάνουν ό,τι θέλουν, παίζουν ό,τι θέλουν, αγαπάνε ό,τι θέλουν μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή να ενηλικιωθούν που σημαίνει ότι η κοινωνία πρέπει να τα βάλει σε συγκεκριμένα καλούπια να τα χωρέσει σε συγκεκριμένα κουτάκια, να τους κόψει τα πόδια αν είναι πολύ μεγάλα, να τους τα τεντώσει αν είναι πάρα πολύ μικρά ώστε να μπορέσουν να ταιριάζουν ε, σε αυτό το περιβάλλον. Ο ήρωας του βιβλίου λοιπόν, το ελαττωματικό αγόρι, δεν θέλω να το λέμε έτσι γιατί καθόλου διόλου δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ <laughs> να το λέω έτσι εγώ. <laughs> Καταλαβαίνω τους λόγους για τον οποίο μπήκε βέβαια στον τίτλο και για την ηρωνία του όλου πράγματος. Περιγράφει τη ζωή του στο σχολείο κυρίω και τα παιδικά του χρόνια έχει τρεις αγαπημένες φίλες Επίση, έχω γελάσει πάρα πολύ, έχω να σου πω, με αυτέ τι φίλε. Θύμησέ μου την Αθανασία, τη Σοφία και την Αθηνά, mm -hmm. όπου είναι οι καλύτερε του φίλε στο σχολείο, που αντίστοιχα και σε αυτέ μπορεί να αρέσουν κάποιο άλλο κορίτσι ή και αγόρι. Είναι η κατάσταση που όλα είναι λίγο μπερδεμένα και αλλάζουν ρόλου, όπω είπε και εσύ, τα παιδιά πάρα πολύ εύκολα. Έχω την εντύπωση ότι είναι οι τρει του λοιπόν αυτά τα κορίτσια. Που τον βοηθούν και να ανταπεξέλθει και στο σπίτι, έτσι δεν είναι. <ş air> Ω προ το ελαττωματικό αγόρι, η αλήθεια είναι ότι. Μου αρέσει αν τίτλο και θεωρώ ότι είναι ταιριαστό. Δεδομένου ότι. Πρόκειται όντω για ένα παιδάκι το οποίο αισθάνεται ελαττωματικό. Αισθάνεται σαν ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελαττωματικό, μια τηλεόραση που είναι ελαττωματική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντω πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μηνύματα αντιδρώντα όπω και εσύ στα τίτλα και μου αφαντούν ότι δεν είναι ελαττωματικό το αγόρι, αλλά ελαττωματική είναι η οικογένεια, ελαττωματική είναι η κοινωνία, ελαττωματικό είναι το σχολείο και όλοι οι άνθρωποι το γύρω. Και νομίζω ότι συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Η ζωή στο σπίτι. Mm -hmm. Η ζωή στο σπίτι έτσι όπω μα την περιγράφει του αγοριού όπου προσπαθεί κάνει σπουδαία πρόγραμματα αυτό το. έχει αναπτύξει τέτοιες άμυνες απέναντι στο θάνατο απέναντι στο ξύλο που δέχεται με έναν τρόπο τα δικαιολογεί όλα τι είδου επεξεργασία είναι αυτή νομίζω ότι είναι για πάρα πολλά παιδιά θεωρούν δεδομένο το περιβάλλον στο οποίο βιώνουν δεδομένο το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν και αυτό είναι το φυσιολογικό τους κατά κάποιο βαθμό το οποίο τους το διδάσκει το σπίτι Συνεπώ, οτιδήποτε του συμβαίνει προσπαθούν να το επεξεργαστούν μέσα από αυτό το φίλτρο. Γιατί δεν έχουν κάποιον ψυχολόγο να του πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν έχουν μια τηλεόραση να του πει ότι okay, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή. Και ακριβώ επειδή όλα αυτά που βιώνει τα κάνουν όλοι, όλε οι οικογένειε, όπω ανέφερε και εσύ προηγουμένω, τη Βόρεια Ελλάδα ενδεχομένω, <χαι> πολλέ να είναι έτσι. <χαι> όπου έχουμε μεγαλώσει και οι δύο, <χαι> να πούμε. <χαι> Μπαίνει αυτή η έννοια τη φυσιολογικότητα. Και αυτή η έννοια τη φυσιολογικότητα είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει αργότερο ότι δεν είναι σωστό. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι αυτά τα πράγματα είναι τραυματικά και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και απλά το μαθαίνει με το γεγονό ότι περνάει ο χρόνο. Και με αφορμή αυτό σκέφτομαι, σκέφτομαι κάποιε δηλώσει περί χονδροφοβία που έκανε. Μπορώ να πω όνομα. Ναι, ναι. Που έκανε η Λατινοπούλου. Και τη απάντησε κάποιο πολιτικό ότι συμφωνεί μαζί τη και ότι αυτά δεν είναι σωστά πρότυπα υγεία. Και σκέφτομαι απλά ότι αυτέ απλά είναι πάρα πολύ ξεπερασμένε αντιλήψει που παλιότερα τι θεωρούσαμε φυσιολογικέ. Δηλαδή το shaming παλιότερα το θεωρούσαμε πάρα πολύ φυσιολογικό να κοροϊδεύουμε του ανθρώπου με τον έναν τον άλλο τρόπο. Και μόλις τώρα καταφέραμε και αναγνωρίσαμε και καταλάβαμε ότι όλα αυτά είναι τραυματικά πράγματα και ότι παίρνει πάρα πολύ καιρό στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ήταν τότε, να το επεξεργαστούν και να καταλάβουμε και το πόσο ψυχολογικά και σωματικά τους στείλει όλο αυτό γιατί όλα αυτά είναι κάπως συνδεδεμένα μαζί και μεταξύ τους. Βοήθησε βέβαια στο να το συνειδητοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι αυτό. Βοήθησαν κάποιες γενναίες φωνές Ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στο κίνημα αυτό της ελευθερίας, στην προτίμηση της ελευθερίας να ζεις και να αγαπάς όποιον θέλεις, όπου θέλεις, δίχως να υφίστασαι την... Πέρα από... Δεν είναι μόνο η κοινωνική κρίση, εδώ μιλάμε και για νόμους οι οποίοι υπήρχαν παλιότερα και ταλαιπώρησαν, κακοποίησαν πάρα πολλούς ανθρώπους... Ποιου έτσι έχεις στο μυαλό σου, έχεις κάποιους που όταν έρχονταν δύσκολα του σκέφτεσαι και λες ναι, κοίταξε να δεις, εκείνη την δεδομένη στιγμή είχε το θάρρος να πει αυτό το πράγμα. Σαν ελαττωματικό αγόρι και μεγαλώνοντα, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Και σκεφτείτε ότι για μα όλα αυτά τα πρότυπα, η διέλλειψη των προτύπων, έβγαιναν όλα μέσα από τη τηλεόραση. Και... Το πολύ περίεργο ήταν ότι εκείνη την περίοδο πραγματικά δεν συνέβαιναν coming out και εμείς έχοντας μόνο την τηλεόραση ως το κυρίαρχο μέσο μας πραγματικά δεν είχαμε κανέναν. Είχαμε την εκκλησία να μας λέει άλλα, του γονεί μα να μας λέει άλλα, το ίντερνετ να μας δίνει μισές πληροφορίες, να μην πιστεύουμε το ίντερνετ και να πιστεύουμε τους γονεί μα τελικά και την εκκλησία. Οπότε ήταν πάρα πάρα πολύ μπερδεμένο όλο αυτό στο μυαλό μας. Ευτυχώ πλέον όλα αυτά τα έχουμε αλλάξει εποχή και στην Ελλάδα σιγά σιγά αλλά νομίζω το καταφέρνουμε και υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν το coming out του, όχι αρκετοί βέβαια, και τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίω. Από την άλλη, ωστόσο, μιλώντα για τηλεόραση πάντα, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, σήμερα τα νέα παιδιά έχουν και τα social media πάρα πολύ. Που του βοηθάει να έρχονται σε επικοινωνία το ένα με το άλλο, να φτιάχνουν τα δικά του trends, μακριά από του μεγάλου, <ακριά> μακριά από του καναλάρχε, μακριά από όλου αυτού του μεγαλύτερε ηλικίε ανθρώπου που ίσω να έχουν διαφορετικέ απόψει. Και όλα αυτά του βοηθάει πάρα πολύ να φτιάχνουν τη δική του κοινότητα. Σαμ. Εντάξει, στην αρχή το καταλαβαίνω, αλλά γιατί έχει ακόμα την ανάγκη να έχεις μία μάσκα στο πρόσωπό σου. Ήθελα σίγουρα το βιβλίο να μην συνδεθεί με μία συγκεκριμένη ταυτότητα, με την ταυτότητα δική μου, με την ταυτότητα του Σάμ, γιατί θεωρώ πω είναι ένα βιβλίο που δεν είναι η δική μου ιστορία. Είναι η ιστορία πάρα πολλών παιδιών. Τώρα, η μάσκα έχει διατηρηθεί και για καλλιτεχνικού λόγου, για προσωπικού λόγου, ψυχολογικού λόγου <laughs> και όλα αυτά. They interact with each other, που λένε και στο χωριό μου. Οπότε δεν μπορώ να το ανάγω σε έναν συγκεκριμένο λόγο. Είναι, είναι συγκερασμό πολλών, που απλά δεν συγκλίνουν προ το να την βγάλω. Να ρωτήσω πώ επέλεξε το όνομά σου. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κάποιο δεν βγαίνει με το πραγματικό του όνομα, <χεδιά> θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη πίσω από Αλλά αυτό. Αλλιώ. Εγώ προέρχομαι από εκείνη τη γενιά των παιδιών που βγάζουν nicknames συνέχεια. nicknames για video game, nickname για το email, nickname για το MSN, nickname για εκείνο, nickname για το άλλο. Οπότε από ένα και μετά νομίζω ότι η δική μας τη γενιά δεν σημαίνει κάτι το όνομά μας και νομίζω ότι είναι πολύ δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ερώτηση να ρωτάμε του συγγραφεί τι σημαίνει το όνομά του. Γιατί μπορεί να σημαίνει κάτι τη στιγμή που το έκαναν και μετά από μερικά χρόνια να μην ισχύει αυτό. Σίγουρα δεν ρωτάω του συγγραφεί τι σημαίνει το όνομά του, αλλά εδώ έχω μια ειδική περίπτωση. Α, όχι. Είσαι η δεύτερη που έρχεται με ψευδόνυμο. Είχα και τον φίλο μου, τον Χρήστο Ξανθάκη, που επέλεξε να τον λένε Χρήστο Ξανθάκη. <laughs> αλλά... να, αντί να διαλέξει ένα τέτοιο όνομα, καλύτερα να διαλέξει κάτι άσχετο που να. να φαίνεται ότι δεν είναι και το πραγματικό σου όνομα. Νομίζω ότι αν κι αυτό ήξερε τότε όταν το επέλεγε ότι θα τον ακολουθήσει για όλη τη ζωή θα ήταν λίγο πιο προσεκτικός. <laughs> <laughs> Είσαι λοιπόν στην Αθήνα και έχεις έρθει και σε μια περίοδο που κορυφώνονται και εκδηλώσεις για το Pride. Πώς τις βλέπεις αυτές τις εκδηλώσεις? Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα ακόμα χρειάζεται η ερωτότητα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν κάνει coming το λέω αυτό και το παραλαμβάνω γιατί από μερικού δημιουργείται η εντύπληψη ότι α, όλα τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ ok στην Ελλάδα μπορούμε μια χαρά να υπάρχουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Η αποδοχή που έχουμε είναι, είναι performative. Είναι αυτό που λένε ότι είσαι πολύ ok αν το παιδί του άλλου είναι, έχει διαφορετικό ταυτότητα φίλου ή διαφορετική ερωτική ταυτότητα από τους άλλους αλλά θα πας και θα το κουτσομπολέψεις με την κύρα κατίνα της γειτονιά. αλλά φαινομενικά είσαι πάρα πολύ οκ. Okay. θα πας και θα πιείτε το καφέ και θα σε τα άμαθες για το γιο τη. και θα ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση αν συμβεί φυσικά στο παιδί σου θα πάθεις πανικό δεν λέω ότι όλοι οι γονείς είναι έτσι απλά θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πάρα πάρα πολύ δουλειά δεν έχουμε τελειώσει με αυτά που πρέπει να γίνουν να είμαστε ακόμα στην πολύ πολύ αρχή Ζεις ελεύθερη στο Λονδίνο ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να είμαι σε μια χώρα που έχει και αυτά τα προβλήματά τη, ειδικά με τι τραν ταυτότητε. Έχω χάσει δύο δουλειέ ω τώρα, λόγω του ότι τη στηρίζω τι τραν ταυτότητε. Αλλά δεν το μετανιώνω πρώτον. Και δεύτερον, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι είναι στην Ελλάδα. Π.χ. κάθε φορά που περπατάω στη Θεσσαλονίκη και την μου στο Λονδίνο, υπάρχει πάντα ένα άτομο που θα μου φανάξει αδερφή. Και πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν. Και... Θα ήθελα μια μέρα να έρθουν μαζί μου. ίσως έχει να κάνει με πολλέ φορέ περπατάω μόνο μου. τότε όταν περπατά μόνο σου, είσαι πολύ πιο εύκολο στόχο. Και ταυτόχρονα ξέρω πολλού ανθρώπου που έχουν φάει ξύλο <laughs> στη Θεσσαλονίκη επειδή ήταν in drag και περπατούσαν μόνα του. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θέλω να αποδώσω μια ζωφερή εικόνα για όλο αυτό στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, γιατί και στην Αθήνα σημαίνει τα περιστατικά. Απλά νομίζω όλα συντείνουν προ το γεγονό που έλεγα πριν ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που στο Λονδίνο μπορώ να περπατάω και απλά να με γνουν, να μην κάνω εντύπωση σε κανέναν. Γιατί είναι όλοι έτσι, έχουν δει και άλλου ανθρώπου που δίνονται έτσι, ή γιατί Πολλοί άνθρωποι ανεξαρτήτω ταυτότητα φύλου ή ερωτική ταυτότητα ντύνονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι ντυνόμενοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Απλά αυτό μας αρέσει. Είναι η ερωτικη ταυτοτητα ντυνονται με διαφορετικο τροπο δεν προσπαθουμε να αποδειξουμε κατι ντυνομενοι με εναν συγκεκριμενο τροπο απλα αυτο μας αρεσει ειναι η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει μια ελευθερία προσωπική και δεν φοβόμαστε να φορέσουμε εκείνο ή το άλλο γιατί σημαίνει ότι είμαστε έτσι ή γιατί είμαστε γιουβέτσι. Όμω στο Λονδίνο εργάζεσαι. Είσαι ελέκτορα ψυχολογία. Ναι, έχω διαβάσει και όπως σου είπα και πριν ότι είσαι νευροεπιστήμονας, θα μου πεις εσύ τι σημαίνει ακριβώς αυτό, αν θέλεις, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι αν ε, το να σπουδάσει ψυχολογία ήταν ένα τρόπο να θωρακιστείς και περισσότερο καταλαβαίνοντας εκ των έσω πράγματα που οι πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή αν οι σπουδές σου ήταν και αυτές ένα όπλο. Σίγουρα ήταν γιατί ξεκίνησα με άλλες σπουδές και κατέληξα στην ψυχολογία αλλά, αλλά... Σα παρακαλώ να μην το κάνει κανεί αυτό. <laughs> <laughs> Αν έχετε κάποια ζητήματα τα οποία θα θέλετε να τα συζητήσετε, επισκεφτείτε έναν καλό ψυχολόγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κακοί ψυχολόγοι, ειδικά στην Ελλάδα, που το επάγγελμα δεν είναι regulated, που σημαίνει ότι ένα που τελειώνει με τέσσερα χρόνια το πτυχίο του μπορεί να γίνει θεραπευτή και να κάνει ψυχοθεραπεία σε ανθρώπου που είναι τραγικό. Στην Αγγλία, για να μπορέσει να το κάνει, χρειάζεται επιπλέον training, πρακτική άσκηση που επιβλέπει κτλ. Οπότε το επαναλαμβάνω. Άλλο το να ενδιαφέρεσαι θεωρητικά για την ψυχολογία και να διαβάζει βιβλία, και άλλο να το σπουδάζει. Είναι, είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα θα έπρεπε να είχα πάει σε ψυχολόγο νωρίτερα. Δεν μετανιώνω για το γεγονό ότι σπουδάζω ψυχολογία. Είναι μια εξαιρετική επιστήμη. Είμαι περισσότερο του πειραματικού και μια που το αναφέραμε, έχω πάρα πολύ άγχος αυτή τη στιγμή και <laughs> <laughs> μου θυμίζει λίγο, έχουν ιδωρήσει πάρα πολύ τα χέρια μου και μου θυμίζει όταν έδινα πανελλήνιες που θυμάμαι μάλιστα έγραφα με χαρτομάντιλο για να μην μου τζωρώ ή τόσο πολύ που θα μου τζούρω να αλλιώς το χαρτί. Okay. Και μιλώντας για άγχος, να πω ότι το διδακτορικό μου ήταν στη γνωσιακή νευροεπιστήμη και συγκεκριμένα στις αγχώδεις διαταραχές. <laughs> Συνεπώς όταν οι άνθρωποι μου ρωτάνε και μου λένε «Μην έχεις τόσο άγχος, μωρέ, όλα εντάξει θα πάνε». Τους λέω «Έχω ξοδέψει τέσσερα χρόνια τη ζωή μου για το διδακτορικό μου στο άγχος. Νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. <laughs> Θεωρείς ότι δεν έχω θέμα και ότι αυτό που έκανα για διδακτορικό ήταν επειδή απλά θεωρητικά με ενδιαφέρει το άγχο. Ναι, <laughs> εντάξει. Το άγχο είναι μια φοβερή κατάσταση για αυτόν που το βιώνει. Και εγώ το έχω λύσει. Προσπαθώ να λύσω το δικό μου άγχο <laughs> με τον δικό μου ψυχολόγο. Πάντω, πάνω σε αυτό <laughs> που έλεγε πριν, είναι ότι πολλά παιδιά όντω που ασχολούνται με την ψυχολογία το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον. Ιδίω οι έφηβοι. Γιατί μάλιστα η ψυχολογία, είναι, τουλάχιστον στο εξωτερικό, πρέπει να είναι η πρώτη σχολή από πλευρά δηλώσεων. Δηλαδή, οι περισσότεροι έφηβοι θέλουν να σπουδάσουν ψυχολογία έφηβη ενώ 17-18 και νομίζω ότι βγάζει και νόημα κατά κάποιο τρόπο δεδομένου του ότι όλα τα παιδάκια τα οποία είναι μεγαλώνουν και δημιουργούν την ταυτότητά τους εκεί στα 17-18 ή την ολοκληρώνουν την ταυτότητά τους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το ποιοι είναι για το ποιοι είναι οι άλλοι άνθρωποι και συνεπώ βλέπουν την ψυχολογία σαν έναν τρόπο αυτοεξερεύνησης πάντως ναι, ισχύει ότι πολλές φορές Κάναμε πλάκα πολλέ φορέ. Δεν ισχύει αυτό, αλλά ανάλογα με το εργαστήριο που ήσουν και την ειδίκευση που είχε. Δηλαδή, είναι ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στην κατάθλιψη και λε: Όλοι καταθλιπτικοί είναι. Ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στο άγχο. Όλοι με τα αγχωτικά του είναι. Όλοι μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Όλοι μιλάνε για πλάκα κάνω. Αλλά υπάρχουν με. φυσικά αυτά τα στερεότυπα, Δεν ισχύουν. Αλλά έχει πλάκα να μιλάμε για στερότυπα. Επειδή έχει πλάκα. Ε, <laughs> και μόνο για πλάκα. Ε, βέβαια. σκηνές που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο ειδικά η βία η οποία ήταν ψωμοτήρη στις παλιότερες γενιές Το, αυτή η κίνηση της ζώνης για πολλούς ανθρώπους είναι η οικία να βλέπουν τον πατέρα τους να βγάζει τη ζώνη και να τους δίνει μια-δυο και περισσότερες ας πούμε. φαντάζομαι με έναν τρόπο στο βιβλίο προσπαθείς να κάνεις και εκεί να το γελάσεις, να με χιούμορ να αποδεχτείς την κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω όμως αν φτάνει, δηλαδή μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα σου έχουν γράψει πάρα πολλά παιδιά, κορίτσια και αγόρια που υφίστανται τέτοιες καταστάσεις, γιατί βλέπω τι γίνεται και στα social media, με το βιβλίο και με σένα. Τι τους λες λοιπόν. Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί μου επιτρέπει να επανέλθω κάτι που με ρώσεις πριν και ξέχαζα να το αναφέρω. Νομίζω ότι όλα αυτά τα, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι δύσκολες, γιατί δεν έχουμε κάτι να τις συγκρίνουμε, δεν έχουμε μια άλλη ιδανική κοινωνία όπου όλα τα πράγματα πάνε καλά, τις καταλαβαίνεις όταν φεύγεις. Οπότε για μένα το wake up call μου που λένε και στο χωριό μου ήταν το ότι ακριβώς ότι έφυγα από την πόλη μου έφυγα από τη χώρα μου μετακόμιζα σε μια άλλη πόλη και γνώρισα άλλα παιδιά τα οποία μ, δεν έχουν μεγαλώσει έτσι έχουν <laughs> μεγαλώσει ένα, με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό που το ξύλο δεν ήταν δεδομένο όπου οι τοξικέ και οι κακές συμπεριφορές δεν ήταν δεδομένε. το γεγονό ότι θα νευριάσεις με το παραμικρό και ότι θα δεις τους γονείς σου να, μιλ, να μαλώνουν για το παραμικρό μπορεί να είναι και να τα πηγαίνουν καλά και να μην χωρίζουν ποτέ. Κλασική Δεν ελληνική, ελληνική οικογένεια, είναι. αν περιγράφει τώρα. Ακριβώ αυτό. Και ήταν και ένα μεγάλο λόγο που σκέφτηκα ότι. Ένα σημαντικό λόγο, μάλλον. Που συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορώ να προσφέρω γιατί αυτό ξέρω καλά. Ω προ τη βία. Ευτυχώ όλα τα περιστατικά νομίζω ελπίζω να μειώνονται πλέον. Γιατί μπαίνουμε σε μια κατάσταση να κατανοούμε τι σημαίνει τοξική συμπεριφορά, τι σημαίνει ψυχολογική βία. Υποθέτω επειδή ακριβώς ίσως έχουν αλλάξει και κυρίως με την έννοια το ότι είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι, έχουμε ίσως περισσότερο χρόνο, δηλαδή παλιότερα οι γονείς μου είναι πάρα πολύ μεγάλη ηλικία και μου λέγανε υπάρχει και ένα κεφάλαιο μέσα που μιλάει η μαμά μου και έλεγε ότι δεν είχαμε καθόλου να φάμε και είχαμε περάσει κατοχή και τέτοια και είχαμε ένα ξεροκόμματο από πέτρα και το βρέχαμε με νερό. Όταν οι άνθρωποι ζουν έχουν μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον φτώχεια και ένδια όπου απειλείται η ζωή του τόσο πολύ, δεν έχουν και το mental capacity, δεν έχουν την ψυχή ψυχική ευρωστία να μπορέσουν να σκεφτούν πέραν τη τοξικότητα που ζουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι δικαιολογία καθόλου. Όχι, Προσ... είναι όμω ένα σοβαρό λόγο. Προσπαθώ να κατανοήσω αντικειμενικά, σαν ψυχολόγο, του παράγοντε οι οποίοι μπορεί να οδήγησαν σε συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Και βλέπω ότι τώρα που ίσω είμαστε λίγο καλύτερα. Ίσως και όχι με την οικονομική κρίση, αλλά τουλάχιστον ίσως επηρεαζόμαστε και από το εξωτερικό και αναγνωρίζουμε περισσότερο τοξικέ συμπεριφορέ, βίε συμπεριφορέ, κακοποιητικέ συμπεριφορέ, είτε σε queer άτομα είτε σε μη queer άτομα. Θεωρώ και τι γυναίκε queer για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και πάντα έχω, είχα και μια ιστοσελίδα. Την έχω ακόμα. Απλά έχω καιρό να ανεβάσω, γι' αυτό είπα. Είχα. Έχω μια ιστοσελίδα λοιπόν, το queerpoets.com και εκεί πάντα μεταφράζω γυναίκε, γιατί θεωρώ ότι έχουν και αυτέ υποφέρει τα πάνδυνα από το status quo. Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι παλιότερε γυναίκε γράφανε με, ψε... με αντρικό ψευδόνιμο <laughs> τα βιβλία του. Γιατί ίσω κανεί δεν του έπαιρνε τόσο σοβαρά. Κάτι ναι. που συμβαίνει και με την queer ποιήση τώρα, εντωμεταξύ. Υπάρχει μια δυσκολία αποδοχή και τη queer λογοτεχνία γενικότερα, που είναι ακριβώ αυτό που είχαν περάσει οι γυναίκε τόσα χρόνια πριν. Ναι, και είμαστε σε ένα podcast για βιβλία. Υπάρχει κάποια που θαυμάζει queer συγγραφέα. Εμεί είχαμε το τελευταίο, γνωρίσαμε εδώ στην Ελλάδα και το Wong το. On Earth, we're briefly gorgeous. Ναι. Mm -hmm. Και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τον Βόν ξεκίνησε να τον τα, τα ποίηματά του το 2017, έτσι ξεκίνησε το Queer Poets, με το πρώτο ποίημα που έβαλε ήταν ποίημά του. Τον αγαπού πάρα πολύ, τον έβλεπα, τον διάβαζα στην Αμερική όταν έκανα ένα μέρος του δεκτορικού μου και μάλιστα έχανα πολλές τάσεις με αποφυσιωμένο το βιβλίο. Και κατά κάποιο τρόπο με τις μεταφράσεις μου τον έμαθαν και πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Οπότε όταν κάποια στιγμή ένα εκδοτικό οίκο μου είπε να μου δώσει, να μεταφράσω τα βιβλία του, χάρηκα πάρα πολύ. Τελικά δεν το πήρε αυτό ο εκδοτικό οίκο, το πήρε κάποιο άλλο. Στεναχωρήθηκα πολύ που, <laughs> που, δεν επιλέχθηκα εγώ, γιατί Κατά κάποιο τρόπο, εγώ τον εισήγαγα στην Ελλάδα και μου έχουν πει πάρα πολύ ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που γράφανε το 17 που ξεκίνησε το, το Queer Poets, ότι από σένα τον μάθαμε, από σένα τον βάλαμε. Προσπάθησα να βγάλω και εγώ το βιβλίο του αρχικά, αλλά δεν, τότε δεν ενδιαφερόταν να κάνει ένα μόνο αφού ξεκίνησε να, σαρώνει ακόμα περισσότερα βραβεία και ευρωπαϊκά βραβεία άρχισαν να ενδιαφέρονται η εκδοτική οίκη uh, δεν μου αρέσει το πως έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής δεν θεωρώ ότι είναι καλές μεταφράσεις λόγω τεχνικά χαίρομαι ωστόσο που υπάρχει και τον γνωρίζουμε γιατί τον εκτιμώ σαν συγγραφέα και μακάρι οι άνθρωποι να διαβάσουν στα αγγλικά Ποιου <laughs> άλλου θα έπρεπε να γνωρίζουμε Ουφ, είναι, είναι πάρα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή yeah. και ίσως, ίσως αδικήσω κάποιον να... Με τον κίνδυνο. Οπότε yeah. ίσως καλύτερα να μην αναφέρω κάποιον. <laughs> Εντάξει, γράφεις κάτι άλλο τώρα. Γράφω, Έχω μια μετάφραση, μια που αναφέραμε για queer συγγραφή, του Richard Sinekin. Ένα βιβλίο που λέγεται Crush. Και να δούμε πώ θα το μεταφράσουμε γιατί Crush στα. σημαίνει σύνθλιψη, σύγκρουση διευθυντήτων π.χ. και σημαίνει επίση και έρωτα, αλλά όχι ναι. αυτό ο βαθύ έρωτα, αυτό ο αφηβικό έρωτα που όταν το έβαλε στο Facebook και στο Instagram και ρώτησα του ανθρώπου πώ θα μπορούσε να μεταφραστεί, μου είπανε Καψούρα. <laughs> δεν νομίζω ότι θα μπορεί να βγει ένα ποιητικό βιβλίο το οποίο να λέγεται Καψούρα. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω, θα μου το επιτρέψουν από τον εκδοτικό οίκο. Αλλά σίγουρα δουλεύω σε αυτό, αυτή την δεδομένη περίοδο. Και φυσικά δουλεύω και το επόμενο βιβλίο μου, το οποίο ξεκίνησα να το δουλεύω δηλαδή σε ένα καλλιτεχνικό, σε ένα μάλλον συγγραφικό residence, το οποίο είχα κάνει στο Βερολίνο τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εντωμεταξύ, γιατί η πρώτη φορά μου δόθηκε. Χώρος, ειδικά για να μπορώ να γράφω. Είχα δύο δωμάτια. Το ένα για να κοιμάμαι και το δεύτερο ήταν study room. Πώ το λένε, ήταν δωμάτιο μελέτη. Πώ το λένε, γραφείο. γραφείο. Γραφείο Και μάλιστα είχε και, είχε και θέα μια λίμνη. Ήταν συγκλονιστή. Τώρα καταλαβαίνω πόσοι συγγραφεί μπορούν να γράφουν βιβλία σε τέτοια resorts μακριά από, το, από τη βαβούρα του κόσμου, μακριά από τι κεντρικέ πόλει. Πάντω, πολλοί συγγραφεί θα διαφωνήσουν μαζί σου τα καλύτερα βιβλία τα έχουν γράψει σε κάτι υπόγεια ή σε κάτι δωματιάκια, σε κάτι γκαρσονιέρες. Σίγουρα, απλά δεν είναι sustainable που λέμε και στο χωριό μου. Δηλαδή... <laughs> Πολύ μου αρέσει αυτό το χωριό <laughs> 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 το χωριό μου το Λονδίνο πλέον, όπως ναι. με κοροϊδεύει η αδερφή μου. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις καριέρα συγγραφική και να βγάζεις ένα βιβλίο το χρόνο και να γράφεις συνέχεια σε υπόγειο. Θέλεις το χώρο σου, θέλεις την άπλα σου. Αν είναι να βγάλεις το πρώτο σου βιβλίο, π.χ. που το Τρία χρόνια. Ναι, φυσικά μπορεί να το γράψει υπόγειο, αλλά για να μπορέσει να κάνει μια καριέρα εντό εισαγωγικών. Γιατί και εν τέλει δουλειά είναι και αυτό και θα πρέπει να πληρώνεται σαν δουλειά και δυστυχώς δεν πληρώνεται δουλειά πληρώνεται είναι. σαν και δουλειά και πολύ σκληρή μάλιστα θέλει και αυτή τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να γίνει δηλαδή ένας καλλιτέχνης ένας εκαστικός μάλλον που ζωγραφίζει δεν μπορεί χωρίς τα όπλα του χωρίς τα εργαλεία του και συνεπώ και ένας συγγραφέα δεν μπορεί χωρίς την, την, ερημιά του χωρίς την αφοσίωσή του είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γράφεις σε υπόγειο, να γράφει αποσπασματικά κτλ. Και το έχω, κάνει, το έχω κάνει και εγώ έτσι, ξεκίνησε το ελεγχηματικό αγόρι. Ξεκίνησε προ τα τελειώματα του διδακτορικού μου. Και συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσω ένα βιβλίο έτσι. Γι' αυτό και με το που τελείωσε η υποτροφία μου, γύρισα Ελλάδα για μερικού μήνε για, για να το αφοσιωθώ και να το γράψω κανονικά. Και μάλιστα την αρχή νόμιζα ότι θα μου πάρει τρει μήνε. Αγαπώ, τη Σάλη Ρούνη, που είναι μια Ιρλανδή συγγραφέα πάρα πολύ. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν την έχω διαβάσει στα ελληνικά, γιατί να, διαβάζω το πρωτότυπο συνήθω. Και αυτή π.χ. τα πρώτα βιβλία τα γράψα σε τρει μήνε. Οπότε λέω εντάξει, λέω, εγώ το έχω δουλέψει και λίγο θα γράψω και εγώ σε τρει μήνε. Ήρθα πάρα πολύ ωραία συνάμενη, κουνάμενη στην Ελλάδα. Γράφω, περνάνε τρει μήνε, Τελικά ήμουν 1,5 χρόνο. Πρώτον, γιατί έπεσα στο COVID. Και δεύτερον, γιατί το βιβλίο είχε πάρα πάρα πολύ editing. Το βιβλίο στην αρχή ήταν το διπλάσιο σε μέγεθο, γιατί είχε και τη φωνή του μεγάλου. Ήταν η φωνή του μικρού και η φωνή του μεγάλου μετά από 10 χρόνια, 10-15 χρόνια. Αλλά δεν έβγαινε. Τι θα γίνει εκείνη η φωνή του μεγάλου, πότε θα την έχουμε. Αυτή η φωνή θα υπάρχει γενικά. Τώρα, πώ θα βγει και σε τι βιβλίο θα βγει, δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν πειράζει κιόλα. Αυτέ οι φωνέ πάντα υπάρχουν μέσα μα και πάντα εκφράζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αν δεν υπάρχουν στο επόμενο, θα υπάρχουν στο μεθαπόμενο ή θα γίνουν κάτι άλλο. Αλλά σημασία έχει ότι βγήκε ένα συγκροτημένο βιβλίο. Γιατί πριν δεν νομίζω ότι ήταν πολύ συγκροτημένο έτσι όπω ήταν. Είχα, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο ambitious, πολύ πιο μεγάλο επίβολο από ότι είχα το χρόνο μάλλον να το κάνω και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε ένα, ένα βιβλιαράκι το οποίο δεν έχει την πολυπλοκότητα που είχα στο μυαλό μου αλλά παρόλα αυτά διαβάζεται και διαβάζεται ωραία και, και χάρηκα που μου αναφέρατε προηγουμένως το βρήκα τα αστεία γιατί πραγματικά αυτό είχα σκοπό να κάνω ήθελα το βιβλίο να παρότι αφορμάται από πραγματικά ρωματικά, περιστατικά ήθελα να το στολίσω και να, να, βγει κάτι άλλο να βγει αυτή η ιδέα το ότι πλέον μπορούμε να γελάμε με όλα αυτά τα άσχημα που μας έχουν συμβεί Βέβαια, και γέλασα πράγμα. και χαμογέλασα πικρά κάποιες φορές βεβαίως βλέπω όμως απέναντι μου ένα πολύ όμορφο άτομο το οποίο έφυγε από την Ελλάδα και ζει στο Λονδίνο Πέρα από όποια προσωπικά ιδιαιτερότητες μπορούμε να έχουμε ο καθένας μας, πώς αντέχεις εκεί, πώς περνάς, περνάς καλά. Ουφ. Α, δύσκολη ερώτηση. Έχω διαλέξει αυτή την πανεπιστημιακή εντό αγώνικα καριέρα. Εντάξει, όχι καριέρα είναι γιατί πληρώνει ευτυχώ σε έναν βαθμό. Αλλά είναι από τι πιο δύσκολε καριέρε που μπορεί να κάνει κανεί. Γιατί τελειώνει το διδακτορικό σου, το οποίο σε όποιο κλάδο διαλέξει, και μετά θα πρέπει να κάνει μεταδιδακτορικό. Που απλά σημαίνει ότι εσύ όλα αυτά τα χρόνια έχει εξειδικευτεί σε κάτι πάρα, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ λίγε θέσει εργασία για εσένα αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Που σημαίνει ότι για να πα στην επόμενη δουλειά σου, το μεταδιδακτορικό, θα πρέπει να είσαι ανοιχτή να μετακομίσει οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου. δηλαδή, και εγώ για παράδειγμα, έφυγα στο Λονδίνο, μετά πήγα στο Κέμπριτζ, μετά πίσω στο Λονδίνο. Πριν από αυτό, εντωμεταξύ, ήμουν και στο Παρίσι. Σημαίνουν όλα αυτά όλα αυτά τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, όπω τα λέω, τα mm. ακαδημαϊκά. Συνεπώ, μου είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να διαχωρίσω το πώ περνάω στο Λονδίνο και το πώ είναι το Λονδίνο για άλλου ανθρώπου με το πώ το βιώνω εγώ που το ζήσα λίγο σαν προσφυγοπούλα, που πήγαινε να έρχεται μπρο-πίσω, γυρνάει Ελλάδα, ξαναγυρνάει. Το εξωτερικό νομίζω είναι είναι λίγο δύσκολο το γεγονό ότι πολλέ φορέ αντιμετωπίζουν σαν ξένο. Ειδικά μια πόλη σαν το Λονδίνο Boom. είναι πολύ προσωρινοί, οι άνθρωποι είναι προσωρινοί, καθότι ενδεχομένω να επιστρέψουν στην πόλη του ανά πάσα στιγμή και να χάσουν κάθε άλλη επαφή με τα άλλα άτομα και α κρατήσουν επαφή μέσα σε social media. Πολλέ φορέ δεν είναι το ίδιο. Και όλο αυτό ακριβώ οι ντόπιοι κάτι και το έχουν καταλάβει, το έχουν συνειδητοποιήσει. Οπότε βρίσκω ότι πολλέ φορέ δεν δένονται τόσο πολύ με ανθρώπου. Όταν λέω δένονται, ενώ σε πολύ προσωπικό επίπεδο φυσικά και υπάρχουν προσωπικέ επαφέ. Λόγω αυτού ακριβώ το γεγονό Όντως. Και έτσι εμεί τα παιδιά που είμαστε κάπω μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών, μου έλεγε μια φίλη μου ότι όσο έμεινε στο Λονδίνο, αισθανόταν ξένη. Και μετά ακριβώ επειδή είχε μείνει πολλά χρόνια στο Λονδίνο και ξαναγύρισε στην Ελλάδα, μου είπε ότι αισθάνθηκε και στην Ελλάδα ξένη. Ναι, συμβαίνει αυτό η αλήθεια είναι. Ωστόσο, το Λονδίνο είναι μια σπουδαία πόλη και φαντάζομαι ότι είναι και μια φωλιά για πάρα πολλούς ανθρώπους όπου και μπορούν να εκφραστούν καλύτερα εκεί αλλά και να κάνουν πράγματα που σίγουρα στην Ελλάδα δεν θα τα κάνουν όσο και αν έχουμε προχωρήσει βέβαια. Ξέρω ότι αυτή είναι ερώτηση πιθανότατα να σου την κάνουν πολύ και δεν είσαι και υποχρεωμένη να απαντήσεις. Αλλά πιθανότατα αυτό το podcast θα το ακούσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι έχουν, βιώνουν α, ανάλογες αγωνίες με αυτές που πέρασες εσύ. Δεν ε, ε, λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει ταχεί με έναν τρόπο καταφέρει να, δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό, να ισορροπήσει μέσα του τα πράγματα. Πολύ χαίρομαι. Ειλικρινά, γιατί είναι μια δύσκολη κατάκτηση. Αν δεν το είχα κάνει, νομίζω ότι θα είχα γράψει και αυτό το βιβλίο, γιατί το να μπορέσει να γράψει κάτι τόσο προσωπικό και να το κάνει λογοτεχνία και όχι βίωμα, σημαίνει ότι μπορεί να το δει σαν εξωτερικό παρατηρητή. Ναι, είναι και τι πολύ είσαι okay σημαντικό με αυτό. Και πιθανότατα να μα ακούν αυτή τη στιγμή. Τι θα του έλεγε, ώστε. Όχι να του βοηθήσει, αλλά να ξεκλειδώσει λιγάκι το δρόμο. Καταρχά, λυπάμαι πάρα πολύ που το βιβλίο μου είναι relatable. Που οι άνθρωποι το βλέπουν και μπορούν να συσχετιστούν με αυτό. Γιατί πραγματικά πίστευα ότι είναι καταστάσει οι οποίε έχουν συμβεί τον προηγούμενο αιώνα στα τα 90's αναφέρεται το βιβλίο Όπω φαίνεται και από διάφορα hints που υπάρχουν μέσα Σούπερ Μάριο Σούπερ Μάριο και Britney Spears <laughs> Καρφώτηκες <laughs> <laughs> Νομίζω ότι από την άλλη βέβαια είχα μάλλον άγνοια του τι συμβαίνει. Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι ακόμα δεν έχουν κάνει το coming out. Στι πολλέ μου έχει ένα άτομο, πήγε που είδε στη βιβλιοπαρουσίασή μου, μου ζήτησε να υπογράψω ένα άλλο βιβλίο εντωμεταξύ. σω γιατί δεν ήθελε να πάρει το δικό μου, γιατί φοβήθηκε το δουν οι γονεί του. Α, ερωτηματικό. Και μου έγραψε ότι με ευχαριστεί πάρα πολύ και ότι ετοιμάζει το coming out του με αφορμή το βιβλίο μου. Ουφ, αυτό που μπορώ να προτείνω στα παιδιά, δεν έχω καμία συμβουλή, αυτά ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα τις ζωές τους και αυτά θα βρουν μόνο την απάντησή τους, είναι να μιλάνε με άλλα άτομα, να μην φοβούνται. Η έννοια του φόβου είναι αυτή που δημιουργεί εχθρού πολύ μεγαλύτερου με στο κεφάλι μα. Ο φόβο δημιουργεί μεγαλύτερο φόβο και καταλήγει όλο αυτό σε μια πολύ ωραία διαδικασία που λέγεται καταστροφολογία. Για να πετάξω και το ψυχολογικό τερτύπι, που σε παγώνει. Ο φόβο είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ αντικοινωνικό. Σε απομονώνει, σε κλείνει στο σπίτι σου, σε αφήνει μόνο του. Και φοβάσαι να μιλήσει, φοβάσαι να κάνει φίλου ή αν το πάρει από την άλλη, σε κάνει να υποτιμά ανθρώπου, ανθρώπου που είναι σαν και σένα. Γιατί έχει καταφέρει η κοινωνία να σε κάνει να του μισεί κατά κάποιο τρόπο και μισώντα αυτού υποτιμάς και μισείς και τον εαυτό σου και είναι αυτό που λένε πολλές φορές με έναν πολύ quick and dirty τρόπο με έναν πολύ, πολύ ίσως catchy πολύ περίεργο και γρήγορο τρόπο ότι οι ομοφοβικοί είναι οι τανασοβικοί άνθρωποι είναι οι χειρότεροι είναι, είναι κρυφοί, είναι μέσα στην τουλάπα το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό δεν πιστεύω ότι ισχύει για όλους φυσικά αλλά σίγουρα ισχύει σε έναν βαθμό Πιστεύω. Και έτσι η συμβουλή, η συμβουλή μου, όχι δεν είναι συμβουλή, και έτσι αυτό που προτείνω είναι τα παιδιά, να, τα, η νεότερη γενιά να, να μιλάει μεταξύ τους. Έχουν τα social media, έχουν όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια τους που η δική μου η γενιά δεν τα είχε και συνεπώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και κάτι τελευταίο προς αυτό να μπορέσουν να, να, δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους, να μην υποτιμούν πράγματα που τους έχουν μάθει να τα υποτιμούν χωρίς να το δοκιμάσουν οι ίδιοι, να προσπαθήσουν να προχωρήσουν με ανοιχτό μυαλό στα πράγματα, να αμφισβητούν πράγματα και καταστάσεις, να αμφισβητούν τα πάντα βασικά, να αμφισβητούν όλα αυτά που τους έμαθαν, γιατί η νέα γενιά θα γράψει τη δική της ιστορία, που σημαίνει ότι θα καταστρέψει ό,τι υπήρχε από το παρελθόν. Sam το ελαττωματικό αγόρι νιώθει πλέον ασφαλή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ασφαλή στο Λονδίνο. <laughs> <laughs> στην Ελλάδα σοκαρίστηκα τις προάλλε γιατί είχα κάνει μια performance σε ένα μέρο και έφυγε ο κόσμο και εγώ μάζευε τα πράγματα στο backstage. Με είχαν αφήσει μόνο γιατί είχαν ένα event παραδίπλα με πολύ δυνατή μουσική. Και μπαίνει κάποιο, ήταν κοντά στην ομόνια, ήταν το το μέρο που γινόταν. Και μπαίνει κάποιο στο backstage και μου λέει: Είσαι gay». Παγώνω, τον κοιτάω. Τι εννοεί. Ήθελα να του πω: Δεν φαίνεται από αυτά που φορούσε και έτσι όπω ήμουνα. Και συνεχίζει να σου δώσω 50 ευρώ να κάνουμε κάτι. Και σοκαρίστηκα γιατί το ούτω τα σοβαρά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ισχύει, αλλά ήταν ένα, ένα πάρα πολύ νεαρό παιδί και εκείνη τη στιγμή τρόμαξα γιατί δεν ήταν κανεί, δεν ήξερα τι ήθελα, δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να φύγω κιόλα γιατί δεν, δεν μπορούσα να τρέξω μακριά του. Ο μόνο τρόπο να φύγω ήταν να περάσω από μπροστά του, γιατί ήταν ανάμεσα στην οθόνη προβολή και στην έξοδο. Οπότε για να φύγω έπρεπε να περάσω μπροστά του. Ευτυχώ πέρασα από μπροστά του. Δεν έγινε κάτι, δεν είχε χρητικέ διαθέσει. Και τρόμαξα. Τρόμαξα πραγματικά. Μου θύμισε λίγο τα 70's, δεν ξέρω. Μου θύμ... δηλαδή σκέφτομαι ότι ο τρόπος που φέρθηκε και μου θύμισε τις περιγραφές της ομοσφυλοφιλίας και των τρανς ανθρώπων που μου έκανε ο μπαμπάς μου. Και σκέφτηκα ότι ίσως το συγκεκριμένο άτομο πραγματικά να ζει σε μια κοινωνία η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο κλειστή και τόσο συγκεκριμένη που έχουν διατηρήσει ακόμα τα conceptualization, τα, τις ιδεολογίε και τις συμπεριφορέ εκείνη εκείνης ακριβώς της και δεν είναι, δεν είναι in line, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με τη δική μα την εποχή. Και αυτό ακριβώς που λέω, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση με το ότι θα ήθελα τα νεότερα παιδιά να είναι πάρα πολύ cautious, να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικά όταν διατηρούν απόψεις που τις έχουν που βλέπουν ότι έχουν μια καθολική ισχύ, γιατί δεν υπάρχει μάλλον κάτι καθολικό. Και ίσω να αμφισβητούν παραπάνω απόψει οι οποίε θεωρούνται παλαιά σκοπής και απόψει των γονιών του. Όχι ότι οι γονεί του κάνουν λάθο. <χι> Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί γονεί που μου στέλνουν μηνύματα για το πόσο έκλεψαν με το λατμονικό αγόρι, πόσο συνειδητοποίησαν πόσα πράγματα έχουν κάνει λάθο. Αλλά σίγουρα, σίγουρα η εποχή μας αλλάζει και οι εποχές μας αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και είναι και συνεπώς η επαφή μας με το παρελθόν θα πρέπει να έχει αυτή την πολύ κριτική αντιμετώπιση και να, να κρατάμε αυτό που μας χρειάζεται και να πετάμε αυτό που δεν μας χρειάζεται και δεν μας χρειάζεται ούτε η ομοφοβία, ούτε η τρανσφοβία, ούτε η χοντροφοβία. Πρέπει να, να μάθουμε να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους όποιοι και αν είναι και τους ανθρώπους που α, ίσως να μην είναι ακριβώς το ίδιο με Εγώ εύχομαι ο κόσμος να γίνει περισσότερο ασφαλής για όλα τα υπέροχα, γενναία, ελαττωματικά αγόρια και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Το ελαττωματικά όπως καταλαβαίνετε είναι ηρωνικό. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά και χάρηκα περισσότερο γιατί πραγματικά γνώρισε ένα πολύ πολύ γενναίο άτομο ευχαριστώ δεν ξέρω να συμφωνώ με το γενναίο, αλλά γιατί νομίζω σαν, σαν queer άτομο πρέπει να είσαι γενναίο. οπότε το να με περιγράφει αυτή η φράση θεωρώ ότι είναι κάπως πλεοναστικό <laughs> αλλά εγώ θα το ευχαριστώ. πω γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και σίγουρα όλα αυτά μας πάνε πολλά πολλά βήματα μπροστά και στο δημόσιο διάλογο που αυτός πρέπει να γίνει επιτέλους, mm -hmm. για να μπορεί ο καθένας καθεμία να είναι ελεύθερος, ελεύθερη να εκφράζεται και να αγαπάει όποιον θέλει. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο podcast συγγραφή εκτός βιβλίων. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Um κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι να ευχαριστήσω και εγώ με την πλευρά μου εσάς και να ευχαριστήσω και όλα τα queer και μη queer παιδιά τα οποία με έχουν στηρίξει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με μηνύματα ή χωρίς, διανοητικά ή με τη φυσική τους παρουσία να ευχαριστήσω και πολλούς γονείς, όλους αυτούς τους ανθρώπους, να ευχαριστήσω και, και τα queer άτομα, τα οποία όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως θεωρώ ότι ακόμα και η ύπαρξή τους είναι γενναία. Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.